συνδικάτα που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ, εργαζόμενοι και συνδικαλιστές από όλη την Αττική, βρισκόμαστε εδώ πέρα για να διαδηλώσουμε την αποφασιστικότητά μας να καταδικαστεί η Χρυσή Αυγή, να καταδικαστεί από το δικαστήριο, αλλά πρώτα και κύρια να καταδικαστεί από τη συνείδηση των εργαζομένων, των ανθρώπων του ΜΟΚΤΟΥ που υποφέρουν, που έχουν να αντιμετωπίσουν την αντιλαϊκή πολιτική και βλέπουν στο μόρφωμα της Χρυσής Αυγής άλλο ένα ματρόσκυλο της εργοδοσίας που έρχεται να αντιμέτωπο με τα πραγματικά του συμφέροντα. Ασάμισες της κουτάς, τώρα χρυσαυγητές, όπλο του συστήματος είναι οι φασιστές. 4,5 χρόνια διαρκεί αυτή η δίκη. 4,5 χρόνια οι δολοφόνοι της Χρυσής Αυγής κοιμούνται το βράδυ στο σπίτι τους. Και συνεχίζουν πολλοί από αυτούς μαζί με άλλες δυνάμεις ακόμα και σήμερα να τρομοκρατούν συνδικαλιστές, να τρομοκρατούν εργάτες που αγωνίζονται, απλούς ανθρώπους που υποφέρουν στους χώρους δουλειάς, παραμένοντας τα γνήσια ματρόσκυλα της εργοδοσίας. 4,5 χρόνια και είναι τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, όχι μόνο γιατί τράβηξε τόσο πολύ όλη αυτή η διαδικασία, αλλά γιατί υλοποίησαν ταυτόχρονα και μια πολιτική που συρρυκνώνει εργατικά και λαϊκά δικαιώματα, που εμπλέκει πιο βαθιά τη χώρα μας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, στους υπεριαλιστικούς πολέμους, φουτώνοντας τα εθνικιστικά μίση και τους φασισμούς. Ρουφιάνοι, τώρα χρυσαυγητές, πάλι θα τσακίσουν οι εργάτες τους φασιστές. Παίρνουν μέτρα ενάντια στους λαϊκούς αγώνες, ενάντια στο δικαίωμα των εργαζομένων να αγωνίζονται, να διαδηλώνουν, να οργανώνουν τις απεργίες τους. Οι εργαζόμενοι, τα συνδικάτα έχουν μόνο μία επιλογή, να οργανώσουν την πάλη τους ενάντια στην πολιτική και το σύστημα που γεννά την εκμετάλλευση και τη φτώχεια, γεννά τους υπεριαλιστικούς πολέμους, την προσφυγιά, τον φασισμό και τον ναζισμό. Να καταδικαστεί η δολοφονική εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Να καταδικαστεί πρώτα και κύρια από τους εργαζόμενους, από το λαό μας, να μην βρίσκουν χώρο να πατήσουν στους χώρους δουλειάς, στους κλάδους, στις γειτονιές και στα χωριά μας. Οργανώνουμε την πάλη, υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματά μας, το δικαίωμα μας στη δουλειά, το δικαίωμα των παιδιών μας στη μόρφωση, τις σύγχρονες ανάγκες μας. Συνεχίζουμε περιφρουρώντας το δικαίωμά μας στην οργάνωση των αγώνων μας.